Το αποσυζήτηση του νομοσχέδιου προτείνει κάποιες παρεμβάσεις σε βασικές ενότητες που αφορούν και τη σύνθεση της οντότητας των σημερινών ενόπλων δυνάμεων και επιμέρους ζητήματα. Αποσπασματικά, άμα το δούμε, κάποιες σαν επίπεδο διαχείρισης και όχι οριστικής λύσης του προβλήματος. Επιμένω, μπορεί κάποιος να πει ότι κινούνται σε σωστή κατεύθυνση. Θα τις κουβεντιάσουμε όταν θα έρθει η ώρα τους στα άρθρα και θα τοποθετηθούμε επί αυτών. Συνολικά όμως έχουμε μία προσπάθεια εξοραϊσμού δομών ενός στρατιωτικού οργανισμού, εν προκειμένου των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, που απέχει πάρα πολύ από το να ικανοποιεί τις προσδοκίες του προσωπικού, αλλά και τις ανάγκες του ελληνικού λαού που τις τελεχώνει, τις συντηρεί, τις αναπτύσσει και κυριολεκτικά με το αίμα του και τα παιδιά του και το υστέρημά του έχει κάθε δικαίωμα να απαιτεί διασφάλιση συνόρων και κυριαρχικών δικαιωμάτων που είναι και η βασική τους αποστολή. Μέχρι σήμερα, άμα θα το δούμε, γιατί δεν είναι τωρινό, είναι απόρρια όλων των μεταπολεμικών ελληνικών κυβερνήσεων, πρώτη και κύρια αποστολή των ενόπλων δυνάμεων παραμένει η στρατιωτική στήριξη των σχεδίων του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που δεν υπάρχει άνθρωπος επί της γης να μην γνωρίζει και να μην έχει στο πετσί του νιώσει ότι είναι ιμπεριαλιστικά σχέδια. Όχι απλώς δεν περιορίζεται στα συμφέροντα του λαού μας, αλλά είναι μια στήριξη που παραπέμπει σε συμμετοχή στην πραγματικότητα, στην εγκληματική για το λαό, το δικό μας και το λαό, τους λαούς της περιοχής, αλλά και κάθε λαό που θα βρεθεί στο στόχαστρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, είναι μας καθιστά συνενόχους στο έγκλημα. Προσπαθεί να προσαρμόσει υπάρχουσες δομές. Προσωπικό, υλικό, εκπαίδευση, επιχειρησιακές υποδομές στις νατοϊκές, αμερικανονατοϊκές, για να είμαστε και σαφέστεροι, και ευρωνησιακές προδιαγραφές. Σύμφωνα με το επιτελείο το Γενικό της Εθνικής Άμυνας, το ΓΕΘΑ, τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ είναι, διαβάζω εισαγωγικά, να εφαρμόσουν ένα πρότυπο ολικός ή μερικός, έτσι ώστε να ικανοποιηθεί μία απέτηση δυσλειτουργικότητας. Αυτή η απέτηση δεν είναι ελληνική. Αυτή η απέτηση είναι κατεξοχήν νατοϊκή. Αυτό περιλαμβάνεται στον όρο τυποποίηση. Συχνά πυκνά στη χώρα μας δεν χρησιμοποιείται και έτσι έχουμε πλήρη εναρμόνιση των δομών των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων της αντίστοιχες νατοϊκές. Είναι χαρακτηριστικό. Σας λέω ότι στην τελευταία επίσκεψη, ανάμεσα σε αυτά που απέτησε η αμερικανική ισχυρή νατοϊκή πλευρά και από τη στρατιωτική ηγεσία είναι τα ακόλουθα. Να διασυνδεθούν οι απαιτήσεις τυποποίησης με τις προτεραιότητες του αμυντικού σχεδιασμού του ΝΑΤΟ. Το βαφτίζουμε αμυντικό, ξέρουμε ότι δεν είναι, αλλά λέμε του αμυντικού σχεδιασμού του ΝΑΤΟ. Ο έλεγχος εφαρμογής των προτύπων του ΝΑΤΟ κατά τις ασκήσεις και τις αξιολογήσεις. Και το τρίτο είναι οι ελληνικές πρωτοβουλίες να αφορούν στην εμβάθυνση της εκπαίδευσης στην τυποποίηση του ΝΑΤΟ. Δεν μπορεί να μου πει κάποιος ότι σήμερα δεν μιλάω επί της αρχής, γιατί αυτά είναι οι αρχές του νομοσχεδίου. Αυτή είναι επί της αρχής συζήτηση για το νομοσχέδιο. Στα επιμέρους άρθρα θα καθίσουμε, θα συζητήσουμε στα άρθρα, θα δούμε μερικά σύν, μερικά πλην και θα αποφανθούμε. Πάμε λοιπόν σε τυποποίηση της εκπαίδευσης και της διαγωγής των ασκήσεων με ένα προαπαιτούμενο λογικό. Όταν συμμετέχει σε τυποποίηση ασκήσεων, σημαίνει ότι εκ των πραγμάτων προσαρμόζεσαι και προετοιμάζεσαι για να εφαρμόσεις τι. Πράξη, στην πράξη, κοινά επιχειρησιακά σχέδια. Κοινά επιχειρησιακά σχέδια. Δηλαδή έχουμε ταύτιση όλου του σχεδιασμού των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων με τα αντίστοιχα νατοϊκά. Οι κυρίες ασκήσεις γίνονται εντός και εκτός ελλαδικού χώρου. Δοκιμάζουν ήδη υπάρχοντα αμερικανονατοϊκά και ευρωνησιακά σχέδια. Για μας απολύτως υπεριαλιστικά. Δεν έχουμε αυτά σχέση με την άμυνα της χώρας. Είναι πρόβες πολέμου στην κυριολεξία. Τώρα, πού κατέληξαν αυτές οι πρόβες πολέμου? Σαν μας δεν το είδαμε? Δεν είδαμε τη Ιουγκοσλαβία? Δεν είδαμε το Ιράκ? Δεν είδαμε το Αφγανιστάν? Δεν είδαμε τη Συρία? Δεν είδαμε τη Λιβύη που τακτοποιήθηκε και τώρα ξετακτοποιείται? Δεν το είδαμε? Δεν είδαμε το Σουδάν? Πού θέλετε να σας πάω? Πάμε να κάνουμε μια γύρα ολόκληρη στον κόσμο. Λοιπόν, πάμε σε ληστρικές στρατιωτικές επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Και αυτό γίνεται αντιληπτό, για να είμαστε και σαφείς, στο σύνολο των πολιτικών των ελληνικών κυβερνήσεων μέχρι σήμερα. Βάζουμε πλάτη ως χώρα σε αυτά τα σχέδια
Και σε ό,τι αφορά το σημερινό νομοσχέδιο, δεν είναι ξεκομμένο από αυτή την νοοτροπία. Το αντίθετο. Παράδειγμα, οι προβλέψεις για μία ακόμα φορά, για να συνδεθούμε καλύτερα με τα ανατολικά πρότυπα, πάμε στα λιμάνια και στην αεροπλοεία. Όπως έχει δηλώσει ο κύριος Δρίγας, αντικείμενο του νομοσχεδίου είναι μεταξύ άλλων η θεσμοθέτηση ενός νέου και σύγχρονου πλαισίου για τις στρατονομικές υπηρεσίες των ενόπλων δυνάμεων και την υπηρεσία υποδοχής πλοίων και πολεμικής χρησιμοποίησης των λιμένων. Πρόκειται για μια υπηρεσία που έχει συσταθεί με το 3884 του 58, α180, με υπογραφή τότε του αλίστου μνήμης Βασιλιά Παύλου. Στο σχετικό από το προηγούμενο αυτού άρθρο, το 39 του νομοσχεδίου, έχουμε μία φανερή φανερότατη, δεν γίνεται ούτε καν να το συζητήσουμε προσπάθεια, ώστε η υπηρεσία υποδοχής πλοίων και πολεμικής χρησιμοποίησης λιμένων να έχει κύρια ουσιαστική αποστολή τη διάθεση υποδομών στρατηγικής σημασίας σε ποιους, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ, για να υλοποιήσουν ποιους σχεδιασμούς αυτούς που έχουν, ώστε να συμμετέχει εκ των πραγμάτων στη λήψη των σχετικών αποφάσεων και εκπρόσωπος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών. Αμφιβάλλεται λοιπόν τι είπα να πει πρότυπο και σχεδιασμός είναι μέσα στο νομοσχέδιο. Το ίδιο συμβαίνει και για την σύσταση Εθνικής Στρατιωτικής Αρχής Αξιοπλοείας στο ΓΕΘΑ, που θα το έχουν ως ανεξάρτητη οργανωτική ομάδα. Η πρόβλεψη κουμπώνει απόλυτα με την ατολική απόφαση που πάρθηκε τον Ιούλιο του 2013 για, σε τι αφορά, την έγκριση της πολιτικής αξιοπλοείας στρατιωτικών αεροσκαφών και άλλων αεροναυτικών προϊόντων, όπως και τις αντίστοιχες αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας για το Ευρωπαϊκό Εναρμονισμένο Στρατιωτικό Βασικό Πλαίσιο Αξιοπλοείας. Κουτάκια. Νατοϊκά κουτάκια. Θα φτιάξουμε ένα νομοσχέδιο, θα συμπεριλάβουμε και 5 ανθρώπινου, εργασιακού, κοινωνικού χαρακτήρα διατάξεις και όλο αυτό θα μπει μέσα στο κουτί. Υπάρχουν ρυθμίσεις που αφορούν στο προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων. Εδώ πρέπει να δούμε πώς έχει δημιουργηθεί στις ένοπλες δυνάμεις μια κυριολεκτικά ύποπτη πανσπερμία. Ύποπτη πανσπερμία για διαφορετικούς λόγους από αυτούς που θα φανταζόταν κανένας, κατάλοιπο μεταπολεμικής, μετεμφυλιακής περίοδου και μιας κλασικής στάνταρ αστικής πρακτικής ενσωμάτωσης στις στρατιωτικές δομές κάθε στοιχείου. Μην ξεχνάτε ότι οι στρατιωτικές μας δομές σε αυτή τη χώρα έχουν κατά καιρούς ενσωματωθεί και δοσύλλογοι και συνεργάτες και ταγματασφαλίτες, αλλά και αυτό είναι στα ανατολικά πρότυπα. Στρατιωτικά πρότυπα. Το 1955 αρχηγός του ΝΑΤΟ ήταν αρχηγός της Βέρμαχτ επί Ναζί. Παράξενο. Εξανασυμβεί. Πάμε λοιπόν τώρα. Κύριο μέλημα και προσπάθεια θα έπρεπε να έχουμε την ανυποχώρητη υπεράσπιση των σύνορων της πατρίδας μας. Σε αυτήν έπρεπε να βασιστούμε και για το ΚΚΕ ο κύριος μοχλός εφαρμογής ενός σχεδίου υπεράσπισης της πατρίδας και ταυτόχρονα υπεράσπισης και της ειρήνης, μόνο όταν θα χρειαστεί και θα απειληθεί η ειρήνη και η ευημερία του ελληνικού λαού και τα σύνορά του, να έχουμε την αντίληψη ότι πρέπει να πολεμήσουμε. Γιατί. Πάρτε το παράδειγμα του έμψυχου δυναμικού. Εμείς πιστεύουμε ότι χωρίς το έμψυχο δυναμικό, χωρίς τους αξιωματικούς, κατώτερους και ανώτερους άνδρες και γυναίκες των ενόπλων δυνάμεων, και έτσι είναι τους στρατευμένους, δεν βγαίνει τίποτα. Και εκεί έπρεπε να ρηχτεί το βάρος. Δείτε τι έχουμε. Έχουμε στις ένοπλες δυνάμεις από φύτους ανωτάτων παραγωγικών σχολών, από φύτους μόνιμων υπαξιωματικών, εθελοντές μακράς διάρκειας, επαγγελματίες οπλίτες, μονίμους εξεφέδρων, εφέδρους εξεφέδρων, εφέδρους εξαπονομής. Σε όλο αυτό το σύστημα τι συμβαίνει? Έχουμε διαφορετικό φορέα ασφάλισης, επικαλυπτόμενες επαγγελματικές αρμοδιότητες ή και κενά σε αυτές τις αρμοδιότητες. Στοιχεία που, εκτός των άλλων, υποθάλπουν και τη διοικητική ευθερεσία. Φυσικό, επακόλουθο είναι η διοικητική ευθερεσία, ενδεχομένως, ώστε να χρειαζόμαστε μετά τώρα και θα συστήσουμε και νομικές υπηρεσίες και τούτο και εκείνο και τ' άλλο. Αυτό ακριβώς δεν συμβαίνει.
Μα δείτε μια πανσπερμία με διαφορετικές ασφαλίσεις, διαφορετικές προσεγγίσεις, διαφορετικές ιεραρχικές εξελίξεις, όχι μόνο οικονομικές. Πάμε λοιπόν στα στελέχη αυτών των κατηγοριών που βρίσκονται μπροστά σε τι. Πάμε στο έμψυχο δυναμικό, αυτό που μας νοιάζει εμάς. Τη βάση, τη σάρκα εκ της σαρκός μας που σε μεγάλες στιγμές πάντοτε λέμε για τις έμπλες δυνάμεις. Ανορθολογική, απαράδεκτη, πολυπλόκαμη διαδικασία ιεραρχικής εξέλιξης, η οποία συνδέεται και με τις αντίστοιχες οικονομικές απολαβές. Τι έχουμε, πολύ συχνά, κατηγορίες αξιωματικών και υπαξιωματικών, υπηρετούντων, σε συνθήκες ομοιρίας. Τι σημαίνει αυτό, να το δούμε ρεαλιστικά. Το ξέρουμε και από την εμπειρία. Τι είναι, πελατειακές σχέσεις, εξαρτήσεις από τα κόμματα εξουσίας, τελειώνω κύριε Πρόεδρε, μέσα στο λεπτό μου σας διαβεβαιώ. Σοβαρά τέτοια προβλήματα βρίσκει κανείς κυρίως στους υπαξιωματικούς και ένα μέρος τους επεκτείνεται και στις κατώτερες και στις ανώτερες βαθμίδες. Εκεί είναι το βασικό πρόβλημα. Βρίσκονται δηλαδή σε αποστρατεία, στελέχη με πολυετή ευδόκιμη υπηρεσία και προσφορά. Δεν καλύπτονται από το ισχύον νομικό πλαίσιο σε ό,τι αφορά την κατοχήρωση πλήρων συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων. Έχουμε δει και το ξέρετε όλοι σας από την εμπειρία, τουλάχιστον οι μετέχοντες σε αυτή την επιτροπή, ότι η μεταπίδηση στελεχών από την κατηγορία προέλευσης, από μια κατηγορία προέλευσης σε μια άλλη κατηγορία προέλευσης μέσω απόκτησης πτυχίων ή δεξιοτήτων, με ταυτόχρονη όμως, προσέξτε, δεν έχει κανείς αντίρρηση για κάτι τέτοιο, με ταυτόχρονη τροποποίηση των αρχικών όρων της ιεραρχικής εξέλιξης, δημιουργεί συγχύσεις. Ενώ εμείς προτείνουμε τη διαφοροποίηση όσων αποκτούν αυτά τα επιπλέον στοιχεία. Την προτείνουμε, δεν έχουμε καμία αντίρρηση. Αλλά στο επίπεδο το ιεραρχικό θα δείτε διαφορές. Τελειώνω. Μέσα σε μια ημερομηνία. Τελειώνω αμέσως, κύριε Πρόεδρε. Ούτε ως ή άλλως 15 δεύτερα είμαι. Άμα μου φάει τα 10 το κουδούνι, δεν θα μου περισσέψουν τα αυτά. Λοιπόν, κατά αυτήν την έννοια, εμείς θα καταψηφίσουμε το νομοσχέδιο. Και θα το καταψηφίσουμε. Γιατί δεν προσφέρει κάτι καινούριο. Και μία παρατήρηση. Η συνεχής αναφορά στην έκθεση, την αιτιολογική. Πρώτη φορά συμβαίνει αυτό. Πρώτη φορά συμβαίνει εκείνο. Πρώτη φορά συμβαίνει το άλλο. Κουράστηκα να το διαβάζω. Αγαπητοί συνάδελφοι, κύριοι υπουργοί, σε 50 σελίδες διάβαζα 50 φορές τη λέξη πρώτη φορά κάτι συμβαίνει, πρώτη φορά κάτι συμβαίνει. Αυτό δεν επιτρέπεται να το λέμε κομπάζοντας πρώτη φορά κάτι συμβαίνει, πρώτη φορά κάτι συμβαίνει. Θα έπρεπε ακόμα και ως πολιτεία και στρατιωτική, όταν κάτι έχει καθυστερήσει 30, 40, 50 και 60 χρόνια ενδεχομένως, να μην καυκάται κάποιος για το πρώτη φορά. Το λέω δίκην αλάφρυνσης του βάρους της θέσης μας, που είναι η καταψήφιση του παρόντος νομοσχεδίου. Σας ευχαριστώ.